μπορούσες να τραβήξεις. Όταν το λέεις, ειδικά σε ανθρώπους που σε αγαπούν, νομίζω ότι μοιράζεται το πόνος και η χαρά για τα πάντα. Ναι. Λουκά μου, όλος ο κόσμος ξέρει ότι ζήσατε σαν οικογένεια κάτι πάρα πολλά τραγικό, κάτι πάρα πολλά δύσκολο. Μοιράστηκες κάποια πράγματα με τον κόσμο, αλλά το σπουδαίο είναι το πώς βρήκες τη δύναμη μετά να κάνεις επί της ουσίας πράγματα. Είπε κάτι ο Μάριος Παπαηλίας στο βίντεο, ότι αυτά τα οποία έπρεπε να κάνει η πολιτεία, ανάλαβες αρκετά πράγματα από αυτά τα οποία θα έπρεπε να κάνει η πολιτεία σε πάρα πολλές περιπτώσεις και τα κάνεις και τα έκανες και ξέρω ότι θα τα κάνεις εσύ. Θέλω να μηδενίσω τώρα ότι η πολιτεία δεν κάνει τίποτα. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι. Τι ήθελα να πει ο Μάριος, ότι καμιά φορά πράγματα που κάνουμε εμείς ως πολίτες, ίσως καλύτερα θα πρέπει να κάνει το κράτος για να μην αναγκάζει ένας πολίτης να προσφεύγει σε άλλον πολίτη για να βοηθηθεί. Από τη στιγμή που μπαίνει στον χρόνο όμως. Βλέπεις τις ανάγκες που υπάρχουν γύρω σου. Αν είσαι και το ελάχιστο ευαισθητοποιημένο, δεν μπορεί να κάνεις πίσω. Έχω πει Χριστιανά ότι τούτο που κάνω, να προσπαθώ να βοηθήσω, ξέρω εγώ, στο βαθμό που μπορώ, δεν το κάνω το για να μου πιάσει μπράβο. Ήταν, ούτε το κάνω διότι είναι εσωτερική ανάγκη. Που λέει κάποιο ότι κάνοντα αυτό το πράγμα νιώθει και καλά εσύ. Θέλω να πω ότι είναι έτσι τα πράγματα. Με πόνο μου το κάνω. Διότι το πιο εύκολο για μένα θα ήταν να κάνω λίγο πίσω, να μην ασχολούμαι με ένα θέμα που με πληγώνει και κάθε μέρα μου θυμίζει πράγματα τα οποία ένας άνθρωπος δεν μπορεί να αντέξει, και το λέω πάρα πολύ ειλικρινά. Από την άλλη όμως, δεν μπορείς να μην το κάνεις. Υπό ποια έννοια. Αν εγώ έχω μαζί σου περάσει κάποια πράγματα και έρθεις εσύ στην ανάγκη να μου ζητήσεις κάτι, μπορώ να πω, όχι, με πονεί, σταμάτα, δεν θέλω να ασχοληθώ με το πράγμα. Δεν μπορώ να το κάνω. Η ανάγκη με έφερε να αναγκαστώ να κάνω κάποια πράγματα, διότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ζήσαμε πάρα πολλά πράγματα, άλλοι γονείς μες στο παιδονκολογικό, άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν τούτο που μας περιβάλλει εμάς, αν θέλεις, ότι είμαστε κάπως γνωστοί, και μπορούμε να χτυπήσουμε μια πόρτα, να πιάσουμε ένα τηλέφωνο, να κάνουμε κάποια πράγματα. Κάποιον που είχε να γνωρίζουμε εμάς από τη δουλειά. Ακριβώς, δηλαδή να μην κρύψουμε τα πράγματα. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν σε σένα, τη Χριστιανά, ξέρουν τον Λουκά, και λέω σου Λουκά, σε παρακαλώ. Βοήθαμε να κάνουμε το βήμα. Έναν απλό, να βγάλω έναν έγγραφο το οποίο χρειάζομαι για να προχωρήσω να κάνω μια διαδικασία παρακάτω. Ή χρειάζομαι 200 ευρώ ή 300 ευρώ, ή πρέπει να πάω Γερμανία να πάρω το μωρό. Ή, να μην το κάνεις. Τι θα κάνεις. Αν έχεις και την ελάχιστη ανθρωπιά μέσα σου, διότι όλοι μας έχουν την ελάχιστη ανθρωπιά μέσα μας. Να το κάνεις. Και να το κάνεις, και αν μπορείς να κάνεις και παραπάνω πράγματα, να χρησιμοποιήσεις την. Δημοσιότητα, το ότι βάλουν σου κάποιοι άνθρωποι το μικρόφωνο, μπορείς να πεις τέτοιο πράγματα, μπορείς να βγεις να πεις μια κουβέντα και του κουβέντα να έχει κάποια προέκταση παρακάτω, να το κάνεις. Θέλεις εσωτερική δύναμη να κάνεις το πράγμα. Μπορεί, δεν ξέρω. Εγώ κάνω το ότι δεν μπορώ να το κάνω. Θα μπορούσες όμως να λειτουργήσεις πολύ διαφορετικά, δηλαδή να πεις ότι είπες, που σου θυμίζουν πράγματα τα οποία φυσικά δεν πρόκειται να ξεχάσεις ποτέ, αλλά είναι πράγματα τα οποία πονούν φρικτά έναν άνθρωπο. Οπότε θα μπορούσε να πεις ότι δεν θέλω, δεν μπορώ, δεν αντέχω και δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορούσα να το κάνω. Εσύ έπραξες με ακριβώς αντίθετο τρόπο. Είσαι εκεί, κάνεις πράγματα, ενέργειες. Όταν λαμβάνεις τόση αγάπη τον κόσμο και βλέπεις τόση προθυμία από ανθρώπους που ούτε καν σε ξέρουν να βοηθήσουν. Και εσύ είσαι το μέσο που να τους βοηθήσει να βοηθήσουν κάποιες καταστάσεις, δεν μπορεί να κάνεις πίσω. Να σου πω ότι το τελευταίο διάστημα, μετά από το κολύμπι με τους ΟΙΚ, που πιάσαμε, αν θέλεις κάποια λεφτά, και ξεκινήσαμε να βοηθούμε κάποιες οικογένειες, ξεκίνησε ένα τσουνάμι αγάπης, το οποίο δεν μπορούσα να το κάνω ο ίδιος να το διαχειριστώ. Υπό ποια έννοια. Έρχονταν άνθρωποι που μου λέγανε ότι παντρευόμαστε. Βαφτίζουμε το μωρό μας, αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε λοκούμια, δεν θέλουμε να κάνουμε μπομπονιέρες. Θέλουμε να δούμε 500 ευρώ για τα μωρά στο παιδονκολογικό. Μπορείς να το αναλάβεις. Για μένα, αντιλαμβάνεσαι ότι ήταν πάρα πολύ άλεπτη ισορροπία του ότι εγώ δεν μπορώ να πιάσω λεφτά από κανένα. Ναι. Δεν είμαι ούτε ίδρυμα, ούτε σωματείο, ούτε. Ναι. Ποιος είμαι εγώ, πρέπει να κλέψω. Μπορεί να είμαι ένας αλήτης ο οποίος καταχράται τα λεφτά του κόσμου. Ναι. Άρα πρέπει να προφυλάξω τον την αγάπη νουλή. Με κάποιον τρόπο που να μπορώ να ξέρει ο άλλος που να δώσει κάποια λεφτά ότι και αμένα πάντα λεφτά από τη. Ο τρόπος που είπε ήταν να υπάρχει ένα ειδικό ταμείο στο Ίδρυμα Ελπίδα, το οποίο